Κανένα πρόβλημα δεν βλέπει στις προετοιμασίες της αναπτυξιακής Ροδόπης Ξάνθης εν ώψη του ανοίγματος της νέας προγραμματικής περίοδου του Λίντερ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο πρόεδρος της Επιτροπής για τη διαχείρισή του. Αντίθετα, όπως υποστηρίζει ο κ. Γιάννης Σταυρίδης, που είναι ταυτόχρονα και δήμαρχος Μαρονίας και Σαπών, ολοκληρώθηκε κανονικά το πρόγραμμα ΟΠΑΧ, ενώ σύντομα θα πάρουν την πιστοποίησή τους και οι τελευταίοι δικαιούχοι της προηγούμενης προγραμματικής περίοδου. Εντάξει, ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Το θέμα είναι ότι έχουν υποθεθεί συμβάσεις, προχωράει και το καινούριο πρόγραμμα. Και όσοι ήταν στο παλιό το πρόγραμμα, στο προηγούμενο, μείναν περίπου στους 32 είναι. Εκ των οποίων οι 20 πρέπει να έχουν, με 25 άτομα πρέπει να είναι που έχουν έτοιμους φακέλους για πιστοποίηση, για την τελευταία πιστοποίηση. Ξεκίνησε ήδη, βγήκε προγραμματισμός. Εμείς με το που θα ανοίξει η πρόσκληση του νέου leader, που ευελπιστούμε αυτή την ενημέρωση που έχουμε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης από αρχές Ιουνίου και μετά προς τα μέσα Ιουνίου, θα είμαστε έτοιμοι και πιστεύω ότι και θα έχουμε και βαθμολογία καλή είχαμε και τέτοια είχαμε τα πάντα. Η ίδια φάση ισχύει με όλες τις αναπτυξιακές. Και επειδή είπαμε ότι θα ασχοληθούμε, αν είναι να ασχοληθούμε, θα ασχοληθούμε πραγματικά. Και ο λόγος ήταν ότι επειδή δεν έχουν προκαλέσει στον ιδιωτικό μας βίο, και όταν ακούει κάποιος αναπτυξιακή, κατευθείαν το μυαλό του να μην πω τι πάει σαν προμετίδα εκεί πέρα, έτσι ακριβώς. Στα χειρότερα είναι αλήθεια. Θα ονοματίσω τώρα το τηλέφωνο. Στα χειρότερα, έτσι να το πω λίγο πολύ light. Οπότε είπαμε να βάλουμε μία τάξη, ρε παιδί μου, να δούμε τι γίνεται για να ξέρει και ο κόσμος. Δηλαδή αυτό το πράγμα, αν δεν αγκαλιαστεί από σένα και από μένα, στην ουσία δεν γίνεται τίποτα. Δεν χρειάζεται να υφίσταται δηλαδή το ίδιο πράγμα. Οπότε γι' αυτό είπαμε να γίνει ένα ξεκαθάρισμα με την καλή την έννοια, καλοπροαίρετα, μέσα το τι, το πώς, μέχρι τώρα δεν μας ενδιαφέρει τι γινόταν. Από τη στιγμή που τώρα που ασχοληθήκαμε, έπρεπε να μπουν ορισμένα πράγματα σε μία τάξη. Βάλαμε αρκετά πραγματάκια σε μία τάξη, χωρίς όμως να υπάρχει θέμα με απεντάξεις μέσα και με αυτά εδώ. Σαφώς και η ουσία είναι να συνεχίσει η χρηματοδότηση, η τελευταία επιστοποίηση αυτών που μείναν, που δεν ήταν στην προηγούμενη προγραμματική, να κλείσουν τώρα και να ξεκινήσουμε κανονικά το καινούριο. Δεν έχουν κανένα θέμα, δηλαδή όλα πηγαίνουν κανονικά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τώρα το πώς το μεταφέρει, το πώς και το τι, τώρα εντάξει τώρα, εάν υπόθηκε από κάποιον και το ενδιαφέρον του βουλευτή, και δεν ξέρω και τι είπε, να σε πω την αλήθεια τώρα, το τι είπε και το τι έκανε, τι να πω τώρα, ξέρω. Μην έρθαν και εμένα στα αυτιά μας, σε πω την αλήθεια, αλλά εντάξει, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Πηγαίνουμε κανονικά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Παράλληλα, ετοιμάζεται και το ΟΠΑΧ, είναι κλειστό. Δεν ξέρω ενημερωτικά να ξέρεις ότι έχει κλείσει, τελείωσε. Το leader σου είπα, θα βγουν τώρα για πιστοποίηση. Καταληκτική ημερομηνία είναι μέχρι τέλος Ιουνίου. Οπότε είμαστε και έτοιμοι. Παράλληλα, προχωράμε και την καινούργια προγραμματική, με το που θα ανοίξει η πρόσκληση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να είμαστε και μέσα. Την ίδια στιγμή εξήγηση για την ανησυχία του που είχε εκφράσει προμηνώς και πάλι μέσα από δήλωσή του στο κανάλι 6 για τις καθυστερήσεις που είδε να υπάρχουν στην προετοιμασία της αναπτυξιακής Ροδόπης Ξάνθης, έδωσε ο βουλευτής Στάθης Γιαννακίδης, υπογραμμίζοντας ότι η ανησυχία δημιουργήθηκε από την ενημέρωση που είχε από τον αρμόδιο γραμματέα του Υπουργείου, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία έμενε πίσω στην προετοιμασία της και κολυσιεργούσε. Η δική μας εικόνα είναι ότι η πληροφόρηση που είχαμε για τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η αναπτυξιακή Ροδόπης Ξάνθης ήταν μετά από ραντεβού, πραγματοποιήθηκε πριν από ένα μήνα περίπου με τον κύριο Κασίμη, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου επίσημα το Υπουργείο μας ενημέρωσε για τις κολυσιεργίες της αναπτυξιακής Ροδόπης Ξάνθης. Αν από τότε μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί όλα όσα θα έπρεπε να έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες, σημαίνει ότι είναι καταρχάς ένα καλό σήμα ότι επιτέλους κουνήθηκαν αυτοί που έπρεπε να κουνηθούν. Αποτυπώνει όμως από την άλλη και μια συγκεκριμένη αδυναμία, διότι αρμόδιοι άνθρωποι που υποτίθεται θα πρέπει να έχουν τον πλήρη έλεγχο μιας κατάστασης αποκαλύπτει ότι έχουν πλήρη άγνοια της συγκεκριμένης κατάστασης, αμφισβητώντας ακόμα και τις δηλώσεις του κυρίου Κασίμη σε ένα ραντεβού που συμμετείχε, να θυμίσω, και ο Τζεμίλ Καψά, ο Δήμαρχος Μίκης, ως άμεσα ενδιαφερόμενος για τα προγράμματα Leader. Αν από τότε μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί αυτά τα οποία θα έπρεπε να έχουν πραγματοποιηθεί, τότε αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο, αλλά και ένα μήνυμα από πλευράς μας ότι θα παρακολουθούμε από στενά και από κοντά
την οποιαδήποτε εξέλιξη, είτε θετική είτε αρνητική, όσον αφορά το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Με δεδομένη πάντως την κατάληξη της αναπτυξιακής του νομού Ξάνθης και τα αποτελέσματα που ήδη βίωσε ο νομός μας εξαιτίας της κομματοκρατίας, τον διορισμό διευθυντικών στελεχών σε υπεύθυνες θέσεις, καθώς και τις συνέπειες της απομόνωσής του από τα κοινοτικά προγράμματα από τότε που χρεοκόπησε η αναπτυξιακή εταιρεία νομού Ξάνθης, η ανησυχία όσων ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη του τόπου μας είναι εύλογη όταν παρατηρούνται παρόμοια δείγματα γραφής και στην αναπτυξιακή του γειτονικού νομού, η οποία άλλωστε σηκώνει στους ώμους της το αναπτυξιακό μέλλον δύο νομών πλέον και όχι μόνο ενός.